Ναι, έχει δείξει μια σκληρή στάση από την αρχή και προεκλογικά και πριν γίνει Υπουργός Εξωτερικών είχε πει ότι αν εμείς έρθουμε στην εξουσία θα έχουμε σκληρή στάση απέναντι σε διάφορες χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και τα λοιπά. Με τη Ρωσία τώρα το θέμα είναι πολύ επίκαιρο και η ίδια είπε και πάλι χθες ότι όσο υπάρχει αυτή η διάσταση και η κρίση στην Ουκρανία δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο αγωγός. Προσοχή όμως, δεν είπε ότι ο αγωγός δεν θα λειτουργήσει ποτέ, γιατί είδα τις δηλώσεις που έκανε και μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Ρωτήθηκε τρεις φορές, εννοείται ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ, και η ίδια απέφυγε να απαντήσει, είπε ότι όσο υπάρχει αυτή η κρίση, όσο η Ουκρανία απειλείται, δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, το συνδέουν τη λειτουργία του με την κατάσταση στην Ουκρανία. Στον πόλεμο, ναι. Επειδή όμως οι σοσιαλδημοκράτες, ο Σόλτς, δεν είναι εναντίον του Nord Stream 2. Οι πράσινοι είναι. Άρα, εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ρωσία. Δεν λένε αυτή τη στιγμή ότι ποτέ δεν θα λειτουργήσει. Βέβαια, έχει τα θέματα της αδειοδότησης. Σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε και άλλη φορά, και σύντομα να πάρει την αδειοδότηση, δεν αναμένεται ο αγωγός να ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από το καλοκαίρι. Άρα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι και στην Ελλάδα ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμένουν υψηλές, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό, όσο διαρκεί και αυτή η κρίση στην Ουκρανία. Γιατί μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι ένα όπλο της Ρωσίας εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να την εκβιάσει, αλλά αυτή τη στιγμή συμβαίνει και το αντίθετο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρησιμοποιεί αυτόν τον αγωγό έως ένα όπλο. Να πούμε ότι στη συνάντηση που είχε με τον Πολωνό ομολογό της και ο Σόλτς και η Μπέρμποκ, οι Πολωνοί είπαν ότι τέρμα, πρέπει να μην λειτουργήσει ποτέ. Δηλαδή οι Ανατολικοευρωπαίοι έχουν τελείως άλλη άποψη για αυτό το θέμα. Πάντως αυτή είναι η στάση αυτή τη στιγμή και αυτό φαίνεται ότι θα το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και στις τσέπες τους, στις τιμές της ενέργειας, όσο υπάρχει. Ότι θα το δούμε και στην τσέπη μας, δυστυχώς. Και η βόητη έκδοση αυτή, το οριζόντια 15% δεν έχει περάσει ακόμα. Όχι. Δεν έχει...